Γήπεδο Αγίου Αθανασίου, το φαβορή επικράτησε εδώ. Μέγας Αλέξανδρος Αγίου Αθανασίου, Άρης Καλαμόνα 6-0 το τελικό αποτέλεσμα. Βλέπουμε τη διαιτητική τριάδα στον αγωνιστικό χώρο με Θόδωρο Μαμσάκο, ρέφερι της αναμέτρησης, Βασίλης Κριτζόβαλη πρώτο βοηθό και Σταματία Γκαϊτατζή δεύτερη βοηθό. Ενδεκάδες για τις δύο ομάδες, για τους γηπεδούχους ο Μπάμπης Ζεχερίδης παρέταξε. Λαμπρινουδάκη, Φόρη Παναγιώτου, στο 75 ο γεννημένος του 2009 παρακαλώ Σιγυρίδης, Σκάροβλου 64 Κοντρόπουλος, Καραγιαννίδης Παπακοσταντίνου 75 Κλότσικας, Στεριανός του Ματσίδης Δημήτρης, Περπερίδης του 75 Παρασκευαΐδης, Μπαστούνης στο 52 Βασιλακάκης, Παπαζότος και Τσαγκαλίδης στο αρχικό σχήμα. Για τον Άρη Καλαμόνα, τον νεανικό Άρη Καλαμόνα του Θεοδόση Ταυλαρίδη, Νάνο στο τέρμα, Γεωργιάδης Μιχάλης Μιχαηλίδης 64 Σύντος, Σταυρόπουλος Γκοτζαμάνης Κατζηγεωργιάδης, Γεωργιάδης Μουρατίδης Κυριακίδης 75 Νοάρδος, Ελευθεριάδης 75 Συλλογίδης, Πουλιούδης στο ημίχρονο στη θέση του μπήκε ο Μητρούσης. Πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Νομίζω ότι η έκταση του σκορ αδικεί τον Καλαμόνα, ο οποίος μπήκε δυνατά στο πρώτο 25 λεπτό και είχε δύο πολύ καλές ευκαιρίες που σταμάτησαν πάνω στο Λαμπρινουδάκι. Θα τα δείτε σε λίγο. Βλέπουμε τα στιγμιότυπα του αγώνα. Πρώτη προσπάθεια για την ομάδα του Μέγα με μια πολύ καλή προσπάθεια. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Το σούτ από κοντά κοντράρεται του Φόρη του Παναγιώτου. Η πρώτη καλή ευκαιρία για τον Άγιο Αθανάσιο με Φόρη Παναγιώτου που είχε πολλά κέφια. Το βλέπετε εδώ. Τσιμπάει την μπάλα με το κεφάλι. Περνάει, μπαίνει μες στην περιοχή, κάνει το σουτ, τον έβαλε εδώ την κόντρα ο παίκτης του Καλαμόνα με το νούμερο 8, ήταν ο Μουρατίδης και έκοψε την μπάλα, χάθηκε η ευκαιρία για την ομάδα του Αγίου Αθανασίου. Επίθεση για τους φιλοξενούμενους, δείτε εδώ τον Κυριακίδη τι ωραία παίζει το 1-2, μπαίνει στην περιοχή και ο Λαμπρινουδάκης βγάζει το τέτα-τέτ, πολύ ωραία η πάσα από το Γεωργιάδη με τα κουνάκι στον αρχηγό του Καλαμόνα τον Κυριακίδη που μπαίνει μες στην περιοχή, πλασάρει αλλά με το πόδι ο Λαμπρινουδάκης κάνει σωτήρια επέμβαση στο 15 και κρατάει το 0-0 και 3 λεπτά μετά Γεωργιάδης και πάλι τέτα-τέτ για τον Καλαμόνα, εδώ όμως σηκωμένη σημαία του βοηθού για offside, σταματάει αυτή η επίθεση για τον Καλαμόνα εδώ σε αυτή την κάθετη πάσα που έγινε από τον Ελευθεριάδη, σηκωμένη σημαία του βοηθού για offside του Γεωργιάδη ως μη γενόμενη επίθεση για την ομάδα του Άρη Καλαμόνα. Προσπάθεια επίθεσης για τον Άγιο Αθανάσιο τώρα με μια προσπάθεια του Φόρη Παναγιώτου που κερδίζει τη μονομαχία, κάνει το σούτ, η μπάλα περνάει εκτός εστίας. Χάνεται η ευκαιρία για τον Άγιο Αθανάσιο. Εδώ οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν φάουλ. Το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά. Τεράστια ευκαιρία. Φόρης Παναγιώτου, τέτα τέτ το πλασέ. Η μπάλα εκτός εστίας του Νάνου. Χάνεται η ευκαιρία για τον Άγιο Αθανάσιο. Επιμένει ο Άγιος Αθανάσιος. Νέα κάθετη πάσα προς τον Φόρη Παναγιώτου. Offside δεν θα μετρήσει τον γκολ. Παρά τις διαμαρτυρίες εδώ του Μπάμπη Ζεκερίδη στο 20 λεπτό. Δεν θα μετρήσει αυτό το γκολ του Φόρη Παναγιώτου. Θα δούμε και την επανάληψη εδώ στην κάθετη πάσα που έγινε. Τον γκολ που ακυρώθηκε ως offside του Παναγιώτου. Πάμε σε μια επίθεση για την ομάδα του Καλαμόνα. Μια προσπάθεια εκεί από τον Γκοτζαμάνη. Μπλόκαρε ο τερματοφύλακας. Ένα φάουλ με κομπίνα με Παπαζότο. Η μπάλα πήγε πλάγια. Έγινε σέντρα από τον Δημήτρη τον του Ματζίδη. Και ο Στεριανός με διπλή προσπάθεια στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ λοιπόν από τον Στεριανό. Εδώ είναι το 1-0 για τον Άγιο Αθανάσιο. Πολύ ωραία η συνεργασία των παικτών του Αγίου Αθανασίου στο φάουλ με Παπαζότο με τη σέντρα από τον Δημήτρη τον Τουματζίδη και ήρθε το γκολ το 1-0 για την ομάδα του Αγίου Αθανασίου στο 30 με σκόρερ τον Στεριανό. Είδαμε με διπλή προσπάθεια πρώτα ο Νάνος έδιωξε την μπάλα ο τερματοφύλακας και πάλι με το κεφάλι ο Στεριανός που είχε σκοράρει και στο μάτς με τη χωριστή κάνει το 1-0 για τον Άγιο Αθανάσιο εδώ. Άνοιξε λίγο παραπάνω το κοντρόλ και έχασε την ευκαιρία ο Άγιος Αθανάσιος να κάνει το 2-0. Εδώ Κυριακίδη στη δεύτερη πολύ καλή στιγμή του Καλαμόνα που σας είπα. Το πλασέ, η μπάλα out, πολύ καλή στιγμή εδώ από το σέντερφορ του Καλαμόνα. Η μπάλα κάπου βρήκε και τελικά είναι corner σύμφωνα με την υπόδειξη του ρέφερι. Το 1-0 παραμένει κομβικό σημείο του μάτς πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Φόρη Παναγιώτου. Καταπληκτικό πλασέ πάνω από τον Άνω. Η μπάλα στα δίχτυα 0-2 για την ομάδα του Αγίου Αθανασίου. 1-0 από τον Στεριανό, 2-0 από τον Φόρη Παναγιώτου πριν βγει το ημίχρονο. Η ομάδα του Μέγα βάζει τη σφραγίδα της για το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο της στο πρωτάθλημα. Ωραία η κίνηση, περνάει τους αμυντικούς, εξαιρετικό το πλασέ, δεν τον προλαβαίνει εκεί ο Σταυρόπουλος που πήγε πάνω στην μπάλα. Στα δίχτυα εδώ και πάλι το πέρασμα του
Φόρη Παναγιώτου και στην έξοδο του Νάνου σκάβει την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα για να κάνει το 0-2. Το 2-0 διορθώνω, όχι 0-2. Για τον Άγιο Αθανάσιο εντός έδρας έπαιζε ο Μέγας Παπαζόπος σε μια ωραία προσπάθεια. Προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Θα γίνει μια σέντρα από τον Δημήτρη του Ματζίδη στο δεύτερο δοκάρι. Δεν διώχνουν καλά οι αμυντικοί. Ήρθε εκεί σαν τρέιλερ, θα έλεγα, στη φάση ο Μπάμπης ο Περπερίδης. Έκανε το σουτ, η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Λήξη ημιχρόνου από τον Θόδωρο Μαμψάκο. 2-0 για τον Μέγα σε ένα παιχνίδι με αρκετές φάσεις. Ένα κυρωθέν γκολ. 2 γκολ για τους γηπεδούχους και 2 καλές ευκαιρίες για τους φιλοξενούμενους. Με καλή στιγμή και γκολ ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο για τον Άγιο Αθανάσιο. Με Φόρη Παναγιώτου. Εδώ ουσιαστικά τελειώνουν όλα με τον παίκτη του Αγίου Αθανασίου να κάνει το 3-0 στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ και πάλι πήρε την κάθετη πάσα, βγαίνει στην πλάτη της άμυνας, μπαίνει μες στην περιοχή, πλασάρει και γράφει το 3-0 για τον Άγιο Αθανάσιο. Βλέπουμε και την επανάληψη. Δεύτερο προσωπικό τέρμα συνεχόμενο από τον Φόρη Παναγιώτο, ο οποίος δεν είχε παίξει στην πρεμιέρα με την χωριστή. Επανήλθε δρυμύτερος, θυμίζω πέρσι στην Πετρούσα, με πολύ καλά παιχνίδια. Εδώ άλλη μια προσπάθεια, παραλίγο το καθαρό χατρίκ από τον Παναγιώτου που μπήκε στην περιοχή, αλλά το πλασέ που έκανε η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Ο Παπαζότος συνεχίζει να σερβίρει, ένας καταπληκτικός κεντρικός μέσος με πάρα πολλές κάθετες πάσες. Εδώ πέναλτι από τον κύριο Μαμψάκο, πέναλτι στο 68 για τον Άγιο Αθανάσιο. Ο Κοντρόπουλος είναι ο παίκτης που κάνει τη σέντρα και στο διώξιμο της μπάλας ο Σύντος χρεώνεται το χέρι. Θα δούμε και πάλι την επανάληψη. Κοντρόπουλος στη σέντρα, ο Σύντος που μπήκε αλλαγή. Χρεώνεται το πέναλτι. Παπαζότος, σπεσιαλίστας, έπεσε σωστά ο Νάνος. Η μπάλα στα δίχτυα όμως. 4-0 για τον Άγιο Αθανάσιο στο 69 με σκόρερ τον Παπαζότο. Εδώ ο Γιώργος Παπαζότος. Ωραίο πέναλτι στη γωνία της εστίας. 4-0 για τον Άγιο Αθανάσιο. Τυπική διαδικασία από εκεί και πέρα τα τελευταία λεπτά. Και να τον γκολ από τον μικρό, τον Συγκυρίδη, ο οποίος στην αρχή νόμιζε ότι δεν μπήκε η μπάλα. Είπαμε. Ο Άγιος Αθανάσιος έχει αρκετά ταλέντα, αρκετά νέα παιδιά από τις ακαδημίες του. Του 2009 γεννηθής μπήκε ο Πιτσιρικάς στο 75 αλλαγή και στο 80 σκόραρε. Καλύτερο τεμπούτο δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Το βλέπετε εδώ, τι ωραία προλαβαίνει τον Άνω. Στέλνει την μπάλα κάτω από τα πόδια του. Εδώ στην αρχή φαίνεται απογοητευμένος ότι δεν θα μπει η μπάλα στα δίχτυα, αλλά στη συνέχεια τη βλέπει να καταλήγει εντός εστίας να σκοράρει. 5-0 για τον Άγιο Αθανάσιο στο 80 με σκόρερ τον νεαρό τον Συγκυρίδη. Είδαμε όμως ότι ο Καλαμόνας επίσης έχει πολύ μέλλον. Στο πρώτο ημίχρονο, στο 0-0, είχε κλασική ευκαιρία. Στο 2-0 πάλι είχε ευκαιρία. Νομίζω ένα γκολ τουλάχιστον το άξιζε στο μάτς. Και εδώ ο Κοντρόπουλος, πολύ ωραίο σπριντ από δεξιά. Μπαίνει μες στην περιοχή. Εξαιρετικός Κοντρόπουλος και πέρσι και φέτος αναμένεται να δώσει πολλές λύσεις στον Μπάμπη Ζεκερίδη. Στο 88 το τελικό 6-0 από τον Κοντρόπουλο. Με αυτή την ωραία ενέργεια που έκανε, μπήκε στην περιοχή. Πλάσαρε στην απέναντι γωνία. 6-0. Για το Μέγα, αυτό ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Και πάλι εδώ η επανάληψη με το σπριντ του Κοντρόπουλου, ο οποίος μπαίνει στην περιοχή, πλασάρει και σκοράρει για το 6-0 του Αγίου Αθανασίου με τον Άρη Καλαμονά. Άλλη μια φορά η ωραία ενέργεια του Κοντρόπουλου θα μπει στην περιοχή. Βλέπετε, μπαίνει στην περιοχή, στην απέναντι γωνία του Νάνου, η μπάλα στα δίχτυα, 6-0 και 2-2 για τον Άγιο Αθανάσιο. Τελευταία φάση του μάτς, ο Λαμπρινουδάκης θα απομακρύνει το φάουλ του Γεωργιάδη, στην επαναφορά νέο σουτ και πάλι ο Λαμπρινουδάκης είναι εκεί. Δεν θα μπορέσουν οι φιλοξενούμενοι έστω να πετύχουν τον γκολ της τιμής που άξιζαν στο παιχνίδι. Εδώ το φάουλ του Γεωργιάδη, Λαμπρινουδάκης απομακρύνει, μένει όρθιος στη φάση, συνεχίζεται η φάση, θα γίνει το σουτ εκεί από τον Μητρούση και πάλι θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ ο Λαμπρινουδάκης. Το κόρνερ με κοντινή πάσα προς τον Μητρούση και λήξη αγώνα από τον Θόδωρο Μαμψάκο. Μέγας Αλέξανδρος Αγίου Αθανασίου, Άρης Καλαμόνα, 6-0. Λοιπόν, όταν παίζει μια ομάδα όπως είναι ο Άγιος Αθανάσιος, που είναι μια από τις καλύτερες ομάδες που θα διεκδικήσει μέχρι τέλος, πιστεύω, το πρωτάθλημα, προσπαθείς για το καλύτερο. Εμάς το καλύτερο είναι να προσαρμοστούμε πάνω στο παιχνίδι του Άγιου Αθανασίου στην αρχή. Χάσαμε δύο ευκαιρίες. Από εκεί και πέρα η ομάδα του Άγιου Αθανασίου έκανε δύο πανέμορφα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Και ουσιαστικά κάπου εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο πάλι προσπαθήσαμε να αλλάξουμε κάτι, πιέσαμε. Δεχτήκαμε πάλι όμως δύο γκολ που είναι γκολ απειρίας. Εντάξει, που δεν πρέπει να γίνονται ουσιαστικά. Από εκεί και πέρα η ομάδα του Αγίου Αθανασίου μας σεβάστηκε, έκανε αλλαγές ο φίλος μας ο Μπάμπης ο Ζεκυρίδης, έβαλε μικρά παιδιά.
Και χάρηκα ιδιαίτερα και για τα δύο γκολ που βάλαν στο τέλος και για τον Συγκυρίδη, πραγματικά, και για τον Κουτρόπουλο, που είναι παιδιά του μέλλοντος, διαμάντια, και εύχομαι τα καλύτερα. Εύχομαι στον Μπάμπη και στην ομάδα του Αγίου Αθανασίου καλή συνέχεια και να πετύχουν τους στόχους τους, και σε εμάς, όπως έχω πει και στην προηγούμενη συνέντευξη, υπομονή, επιμονή και δουλειά, γιατί έχει πολύ βάθος το μέχρι το καλοκαίρι και πιστεύω να τα καταφέρουμε. Να καταφέρουμε το στόχο μας. Αυτό, σας ευχαριστώ. Ναι, καταρχήν να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Θεοδόση, γιατί μας έχουμε ένα δέσιμο όχι μόνο φιλίας, αγάπης. Ήμασταν συμπαίκτες και στο Πανδραμαϊκό και στη Σκόντα Ξάνθη. Έχουμε καλές αναμνήσεις, τα λέμε πολλές φορές και γελάμε. Όσο για το παιχνίδι, είπα ότι αν τυχόν υποτιμήσουμε αυτά τα μικρά, τα νέα παιδιά, τα ταλέντα του δραμινού ποδοσφαίρου, θα υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπήκαμε καλά στο πρώτο 20 25 λεπτό. Είχαμε μια γρήγορη σκέψη να τελειώσουμε κάποιες φάσεις. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, αλλά σε τις κλασικές ευκαιρίες μέχρι το 25 τις έχασε η ομάδα του Καλαμώνα με δύο τετατέτ, το ένα το έκανε ο Λαμπρινουδάκης και τα λογική. Αν τυχόν κατάφεραν να πετύχουν ένα ή δύο γκολ που ήταν καθαρές φάσεις από δικά μας ατομικά λάθη, ίσως το παιχνίδι να φορτωνόμασταν με περισσότερο άγχος και να μπορούσε να έχει κάποια άλλη εξέλιξη. Από εκεί και πέρα όμως βάλαμε το γκολ, βάλαμε το δεύτερο γκολ, λύθηκαν τα πόδια, παίξαμε απλά, παίξαμε στο χώρο, παίξαμε με κίνηση, είχαμε αυτοματισμούς, και ένα το οποίο με χαροποιεί πάρα πολύ και εμένα είναι ότι αυτά τα παιδιά που έρχονται από πίσω, από τις ακαδημίες, έχουν πάρα πολλά να δώσουν στο ΜΕΚΑ, γιατί είναι και το μέλλον. Κερδίσαμε ένα παιχνίδι όπως και το προηγούμενο, συνεχίζουμε, θα προετοιμαστούμε όλη τη βδομάδα. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου, συγχαρητήρια στα παιδιά του Καλαμώνα, συγχαρητήρια στο φίλο μου τον Ντέο, και όπως είπε, σε αυτή την ηλικία υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες, δύναμη, το ύψος, κάποια πράγματα κυρίως είναι αυτά που αποκτούν εμπειρίες και σιγά σιγά σίγουρα θα είναι μια καλή, είναι και θα είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά όποιος την υποτιμήσει σε αυτή την ομάδα και πάει να παίξει χαλαρά, σίγουρα θα έχει πρόβλημα. Εύχομαι κι εγώ ότι είναι δυνατόν και ότι έχουν προγραμματίσει άνθρωποι εκεί με τον φίλο μου τον Θεοδόση να τα πραγματοποιήσουν.